στον ελάχιστο χρόνο, τον οποίο εξασφαλίζω από την αφαίρεση πορών από τον ύπνο ανάμεσα στις λειτουργικές, κατηχητικές, ποιμαντικές και διοικητικές διακονίες. Είχα κατά την περίοδο εφέτος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής σχεδόν κάθε μέρα τις μεταμεσονύχτιες ώρες μια ξεχωριστή παρέα, ταξιδεύοντας μέσα από το διαδίκτυο, άλλωστε να ρίχνουν τα δίκτυα ευρύτε ο Χριστός του, τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους του. Παρακολουθούσα τα λεγόμενα βίντεο με δύο κυρίως πρωταγωνιστές, δύο εμβληματικές μορφές της Εκκλησίας μας, οι οποίες εσφράγισαν με την παρουσία τους το ύφος και το φρόνημα τους τα εκκλησιαστικά πράγματα στα τέλη του προηγουμένου έτους. Τον μακαριστόν Μητροπολίτη Πατρών κυρών Νικόδημων των Βαλινδράν και την κορυφή των ιεραρχών του 20ου αιώνος, τον μακαριστόν Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνας κυρών Διονύσιων των Ψαριανών και τον μεν αρχιερέα της Αποστολικής Εκκλησίας των Πατρών, τον παρακολουθούσα στην απόδοση, την ιεροπρεπή, την ανθρωπρεπή και την ευπρεπή της εκκλησιαστικής βυζαντινής μελωδίας και μουσικής, στην απλότητα και το μεγαλείο του εκκλησιαστικού λατρευτικού μουσικού λόγου. Τον δε μέταλλεν ιεράρχες σεβαστών γέροντα Κοζάνης στον κηρυκτικό του λόγο. Αφού λοιπόν και εμείς απόψε απειλάψαμε μέσα στον λιμόνα των πνευματικών τον προσευχητικό λόγο της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, που είναι λόγος λατρείας, καλούμεθα τώρα να διατυπώσουμε κάποιες διδαχές, όχι σκέψεις, γιατί δεν μπορεί ένας ορθόδοξος ιεράρχης να έχει σκέψεις, δικές του σκέψεις, αλλά να διδάσκει και να διδάσκει εκείνο το οποίο η Εκκλησία παρέλαβε, κρατεί και μεταδίδει. Απόψε εδώ, για να μιμηθώ όπως είπα, ανεπιτυχώς το φρόνημα του γέροντος Κοζάνης. Απόψε εδώ ευρίσκεται η Εκκλησία. Δεν υπάρχει κανένας άλλος ο οποίος να αποτελεί φορέα του μηνύματος του Ευαγγελίου, της σωτηρίας που ο Θεός εχάρισε στον κόσμο, της αφομοιώσεως και της χρήσεως των τμήματων των πνευματικών και των καλλιτεχνικών, των διδακτικών και των φιλανθρωπικών του εσταυρωμένου και αναστάντος Κυρίου μας από την Εκκλησία.
Η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Και έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει Χριστός. Αφού η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός παρατηνόμενος εις προσεχόμενος. Η Εκκλησία υποστασιάζεται μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε, μέσα στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στον συγκεκριμένο χώρο. Αφενός με ως τοπική Εκκλησία, η οποία όμως είναι η όλη Εκκλησία, όχι ένα μερίδιο της Εκκλησίας, αφετέρου δε υποστασιάζεται στο πρόσωπο του Επισκόπου, ο οποίος κείται εις τύπων και τόπων Χριστού. Για μένα το πλήρωμα της Εκκλησίας με την πνευματική του υποχρέωση να είναι συνειρμοσμένο με τον Επίσκοπο ως περφορδέ κιθάρα, για δε τον Επίσκοπο να βιώνει κάθε λεπτό της διακονίας του τις οδύνες του Σταυρού του Γολγοθάτου. Σήμερα εδώ λοιπόν είναι η Εκκλησία. Και η Εκκλησία πορεύεται για να συμπορευθεί μαζί με την κεφαλή της, που είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, προς τον Σταυρό του Γολγοθά, δηλαδή προς τις ώρες της δόξης της. Αφού η δόξα του Χριστού είναι η δόξα του Σταυρού και αφού η δόξα της Εκκλησίας είναι η ώρα του διωγμού της, προκειμένου να συνταφεί με τον Χριστό, αυτό δεν παρακαλέσει ο καθένας από εμάς δια του ιερέως ή του διακόνου την στιγμή του μυστηρίου του βαπτίσματός μας. Χθες συνεθαπτώμησε Χριστέ. Είναι αγέννητε μέτοχος του θανάτου Χριστού του Θεού ημών. Προκειμένου όμως στην συνέχεια να μεθέξει με τον Χριστό και της Αναστάσεως του. Συνεγείρομαι σήμερα Αναστάντηση. Είναι αμέτωχος γένομαι και της Αναστάσεως του Χριστού. Και την πορεία μας αυτή, που είναι πορεία πνευματική, άρα πορεία μυστική. Απαραίτητη ήταν η απόψινή εκκλησιαστική διακονία και σύναξη, όχι εκδήλωση. Διακονία, γιατί ό,τι κάνουμε στην Εκκλησία μας είναι διακονία του θελήματος του Θεού. Εμείς εργαλεία στα χέρια του, αλλά και σύναξη, αφού συνήχθημε επί το αυτό, κατά την εντολή του Χριστού, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί εγώ είμαι εν μέσω αυτών, το μυστικό ποιο είναι της φράσεως, εις το εμόν όνομα. Θα κάνω μια παρένθεση. Διάβαζα αυτές τις ημέρες μία ανακοίνωση ενός θεολογικού συνδέσμου. Ένα κατεβάτο ήταν. Ενδιαφέροντα πράγματα έγραφε. Αλλά όταν τελείωσα την ανάγνωση, έμεινα και πάλι πτωχός και παγωμένος. Γιατί μέσα σε ένα κατεβάτο ο θεολογικός σύνδεσμος, θα πω και το όνομά του, ο καιρός που λένε, αυτός που θέλει να αλλάξει τα θρησκευτικά, αυτή είναι. Μέσα σε ένα ολόκληρο κείμενο δεν υπήρχε από τους θεολόγους μας μία φορά η λέξη Χριστός.
ενίσχυε. Κηρύσσομαι Ιησούν Χριστόν και τούτον αισθανόμενα. Άρα συνηγμένοι λοιπόν, αλλά στο όνομα του Χριστού. Όχι στο όνομα των απόψεων μας. Όχι στο όνομα των αντιλήψεών μας. Όχι στο όνομα των ιδεών μας. Όχι στο όνομα του θέλω μας. Αλλά στο όνομα της υπακοής μας, στο θέλημα του Χριστού. Ταπεινώθονται υπό την κρατειά χείρα του Θεού. Δεσπότη, ιερείς, διάκονοι, ιεροψάφτες, χριστιανοί, βάλτε το κεφάλι σας κάτω από το θέλημα του Χριστού, όπως το λέει ο Θεός, χωρίς να αλλάζουμε ιότα ένα ή μία κι αν ένα. Συναχθήκαμε λοιπόν κατά το χέρι του Θεού, ώστε μέσα από τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, την προσευχή μας που γίνεται τραγούδι και που ντύνεται με την βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Όχι βυζαντινή μουσική, βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, άρα λατρευτική μουσική, λειτουργική μουσική. Που ντύνεται με την βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική για ένα και μόνο σκοπό. Για να κάνει τον καθέναν από εμάς Άγιο. Η μελωδή της Εκκλησίας μας και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας και οι ποιητές της Εκκλησίας μας έγραψαν, συνέθεσαν, μελοποίησαν για να γίνουν εργαλεία στο σχέδιο του Θεού να κάνει τον καθέναν από εμάς Άγιο. Αυτός είναι ο σκοπός. Αν απόψε θα φύγουμε από αυτόν εδώ τον ιερό χώρο και δεν θα έχουμε βρει ένα σκαλοπατάκι μικρό να πατήσουμε που θα μας βοηθήσει να πάμε πιο κοντά σε αυτόν τον σκοπό, στο να γίνουμε Άγιοι. Όχι να ηρεμήσουμε, όχι να γαλινέψουμε. Ο Χριστός μας είπε πλήρη φωνή με τη λύση. Το έχω ξαναπεί, το ειρήνη υπάρχει. Είπε μετά την Ανάσταση ο Χριστός. Εάν δεν έχουμε ένα ανεβίνα σκαλοπατάκι, να γίνουμε άγιοι στη ζωή μας, τότε έχουμε φύγει από εδώ κύμφαλα, αναλάζοντα, να χρησιμοποιήσω ένα ψαλμικό μεν, αλλά ηχητικό. Δοξάζομαι λοιπόν τον Θεό γιατί μας βοήθησε μέσα από την λατρευτική προσευχή της Εκκλησίας μας, την τιμένη με την μελωδία των Αγίων Αγγέλων, μέσα από τα στόματα των χριστιανών μας, να δούμε τα σκαλοπάτια αυτά, και αν εμείς θέλουμε, ελεύθεροι είμαστε από τον Θεό, να ανεβούμε πάνω σε αυτά τα σκαλοπάτια για να πάμε προς την ιδιότητα. Τι να κάνει μια λέξη. Τη λέξη μυστική, πνευματική και μυστική είναι η ζωή της Εκκλησίας μας. Τι σημαίνει μυστική. Δεν σημαίνει μυστική η ζωή της Εκκλησίας μας. Κρυφή ζωή. Ο Χριστός μας είπε στους Αποστόλους του, σ' άλλους μίλησα με παραβολές. Ημίν σε εσάς δέδονται γνώμη. Δόθηκε η ευκαιρία να αποκαλύψω και να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Και που γνωρίζομαι τον μυστικό κόσμο της Εκκλησίας μας. Τον γνωρίζομαι στον μυστικό δείπνο που θα τον γιορτάσω με τη Μεγάλη Πέμπτη. Ο μυστικός δείπνος δεν σημαίνει όπως οι ανόητοι, οι μωροί, οι άθροι νομίζουν κρυφός δείπνος και έρχονται κάθε χρόνο και λένε και εμείς θα κάνουμε, λέει, τη Μεγάλη Παρασκευή, θα
ευλογημένοι άνθρωποι. Ο μυστικός δείπνος του Χριστού δεν ήταν κρυφός. 12 μαθηνές ήταν παρόντες μεταξύ των οποίων τον προβόντησε. Και κατά τους ερμηνευτές ήταν και ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο διπλανό δωμάτιο με ένας εντόνις σκεπασμένος να παρακολουθούσε τα γεγονότα. Μυστικός δείπνος σημαίνει μυσταγωγικός δείπνος, δείπνος που μας βάζει στο μυστήριο, στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, που μυσταγωγεί την ψυχή, που την παίρνει την ψυχή του ανθρώπου και την ανεβάζει στα χέρια του Δημιουργού του. Γι' αυτό και όταν η Εκκλησία μας την λειτουργική της πράξη λέγει ότι οι ευχές αναγνώσκονται μυστικώς, δεν εννοεί ούτε σιωπηλά άφωνα, ούτε κρυφά, ούτε τίποτα. Εννοεί με μυσταγωγικό τρόπο, με τρόπο δηλαδή που μέσα από την ευχή θα οδηγηθεί η ψυχή μας στο αρχαίο πορτάλιος της εικόνος, στην πρώτη όμορφια του Παραδείσου. Και την δυνατότητα αυτή της σωτηρίας την έχουμε όλοι μας. Περισσότερο οι πιο αμαρτωλοί από εμάς. Γιατί το ωραιότερο μυστικό με τα ανθρώπινα δεδομένα της μυστικής ζωής της Εκκλησίας μας με τα πνευματικά δεδομένα. Είναι ότι με τη μετάνοιά μας, με το μυστήριο της μετανοίας, ο Θεός ανοίγει τις πόρτες του Παραδείσου και μας βάζει μέσα. Όποιος αμφιβάλλει, ας ακούσει το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης τον διάλογο του Χριστού με έναν πληστή. Αυτήν την ατμόσφαιρα μας επεφύλαξαν απόψε ως άγγελοι του Θεού, ως όργανα του Θεού, ως εργαλεία του Θεού, οι διάκονοι του Ιερού Αναλογίου. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας, τα παιδιά της σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, Χίλιου Ψαρών και Ιγουσών και άλλα 39 νησάκια και βραχονισίδες. Είναι μετρημένα για να μην χάσουμε κανένα. Με την ονομασία ενός ανθρώπου που υπήρξε ο πνευματικός εραστής αλλά και ο άρτιος διάκονος της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, του γέροντος και προκατόχουμου Μητροπολίτου κυρίου Διονυσίου του Μπαϊρακτάρη, που εζούσε την Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική σε τέτοιο βαθμό ώστε οι κατηδίαν στιχομηνίες με τους ανθρώπους που είχε πολλές φορές κοντά του γινόταν με την ανταλλαγή φράση από το πάνω της Εκκλησίας. Τα παιδιά μας, τα οποία με τη φροντίδα των κληρικών και λαϊκών διδασκόντων τους, ο αφιλοκερδός, εθελοντικά όπως λέει σήμερα ο κόσμος, τους διδάσκουν τα περί την εκκλησιαστική μουσική παράδοση για μία ακόμα φορά όλο και πιο βελτιωμένα απέδωσαν τα μαθήματά τους. Μαθητή είναι άλλωστε η ζωή της Εκκλησίας μας. Και με συγκίνησε ιδιαίτερος το γεγονός ότι μέσα στην χοροδία των μαθητών της σχολής μας είδα και αρκετά από τα παιδιά της κατασκηνώσεως της Μητροπόλεως μας, του καραβιού του Χριστού μας όπως το λέμε, που ξεκίνησε από πέρσι για να φτάσει στον προορισμό του την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού.
Και δίπλα σε αυτά τα παιδιά είναι και τα άλλα παιδιά μας. Τα δικά μας παιδιά. Τα δικά μας πρόβατα. Και άλλα πρόβατα έχουν. Κακίνα με διαταγή και τη φωνή μου από σούση και γεννήσετε μία ποινή σπινή. Τα παιδιά του Διονυσίου, του Σιπού, σχολείου της Σιπού, που με τη σημερινή τους παρουσία εδώ, την πρώτη μιας διαδοχικής σειράς, το τακτικό πρώτος έχει το δεύτερος και το τρίτος και το τέταρτος, έδωσαν στην πατρική μου καρδιά την ικανοποίηση ότι εξεπληρώθη ο βασικότερος όρος τον οποίο έθεσα όταν μία από τις πρώτες υπογραφές που έβαλα κατά την ανάληψη της αντιερατικής σταυρικής διακονίας ήταν η παραχώρηση του σχολικού κέντρου για να γίνει το μουσικό σχολείο, ήταν ότι το μουσικό σχολείο πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Είναι όρος αυτός της παραχωρήσεως. Πρέπει το μουσικό σχολείο να ενεργεί στο πρόγραμμά του σύμφωνα και όχι αντίθετα με την διδασκαλία της ορθοδόξου χριστιανικής Εκκλησίας. Κάτω από αυτόν τον όρο έβαλα την υπογραφή μου και είπα πάρτε παιδιά με το σχολείο, καλή πρόοδο, καλή φίτηση. Ήταν συγκινητική αυτή η εικόνα. Και επέτεινε την συγκίνησή μου η παρουσία των παιδιών μας, που με την εναλλαγή των χρωμάτων τους σχημάτιζε την μόνη σημαία που δικαιωματικά θα κυματίζει έως της ημερίας του αιώνος σε αυτόν εδώ τον τόπο, την γαλανόλευτη. Στην συνέχεια ήρθαν οι ιεροψάτες μας, οι εργάτες, οι μέλισσες του Ιερού Αναλογίου, που μπαίνουν, για να χρησιμοποιήσω ένα γεωγραφικό λόγο, μέσα στον λιμόνα της μουσικής εκκλησιαστικής παραδόσεως της πίστεως μας, έπαιρνουν την υγεία της λατρευτικής μουσικής, της προσευχής, του λόγου της Εκκλησίας. Οι ιεροψάτες, του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Κύρου Ρωμανός ο Μελωνός. Θα έλεγα με μία φράση της εθνικής ομάδος. Ξέρετε, σε κάθε πρωτάθλημα υπάρχουν πολλές ομάδες, πολλοί σύλλογοι. Ο ένας εκ των Ιεροψαλτών υποστηρίζει στεναράκια την ομάδα που αθλητικά και εμένα με εκφράζει. Ο καθένας υποστηρίζει τη μία ομάδα, την άλλη ομάδα κλπ. Αλλά η καταξίωση ενός αθλητού δεν είναι να πάει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με τον μερικό σύλλογό του, τη μερική ομάδα του, αλλά να πάει να μπει και να παίξει μέσα στην εθνική ομάδα. Και εμάς, τα παιδιά μας, στα αναλογία, στα αναλόγια τους, στις παρέες τους έχουν όμορφες μουσικές συγκροτητές. Αλλά η καταξίωση είναι σε αυτήν εδώ την ομάδα. Στην εθνική μουσική εκκλησιαστική ομάδα, όπως είπα, της οποίας τον προπονητή τον επιλέγει ο ειστήπων και τόπων Χριστού ευρισκόμενος επίσκοπος. Κατά το επισκοπικό, επισκοποκεντρικό σύστημα της Εκκλησίας μας. Είχαμε λοιπόν απόψε αυτή την ευκαιρία απλωμένα σαν τα φτερά της όρμηθος με την οποία θέλησε να παρουσιάσει την διάθεση του Χριστός. Να βάλουμε κάτω από αυτά τα φτερά όλα με εξαιρέτω στα νοσία μας. Τα νεογνά μας δηλαδή. Βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρχει κάποιο που δεν θα ήθελήσει
να βρεθεί κάτω από αυτή τη σκέπη. Τελειώνοντας, μέσα σε αυτόν τον μουσικό χώρο προσευχής και λατρείας, οφείλω, εφαρμόζοντας τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, οι προεστώτες καλών έργων διπλής τιμής αξιούστοσαν εκείνοι που προείσχανε σε όμορφα, σε ευλογημένα, σε καλά έργα να απολαμβάνουν τιμή στον ουρανό αλλά και εδώ στην γη τιμή για να τίθεται επί την λιχνία και να λάβουν σε όλη τη νύχτα την οικία που για μας οικία είναι η εκκλησία μας. Θα ήθελα να πω ότι πέρα το θύσης της θητείας σου ως Προέδρου του Συλλόγου Ιεροψαλμών της Ιεράς μας Μητροπόλεως του Μουσικολογιωτάτου κυρίου Ιωακήμ Ροδινού προσευχήθηκα στον Θεό και κατά τους ιερούς κανόνες απεφάσισα να τον τιμήσω με τον Σταυρό του Αγίου Ισιδώρου της τοπικής μας εκκλησίας. Να τον τιμήσω γιατί, πρώτον διότι επί χρόνους πολλούς ευρέθηκε σε αυτή την θέση γνωρίζοντας επειδή είναι ναυτική η Μητρόπολη μας, να κινεί το σκάφος όπως κινούνται εύστοχα τα σκάφη μέσα στη θάλασσα. Με δύο ένα κουμπί από εδώ και ένα κουμπί από εκεί. Γιατί αν ένα σκάφος κινείται μόνο με ένα κουμπί, γυρίζει γύρω-γύρω, δημιουργεί και μία λακκούα μέσα στη θάλασσα και έχει την ενέργεια να μυθιστεί. Όταν όμως υπάρχει ένα κουμπί δεξιά και ένα κουμπί αριστερά, ισορροπεί και η βάρκα και πηγαίνει κανονικά στον δρόμο της. Γιατί τόσα χρόνια γνώριζε να ανεβαίνει στο ιερό αναλόγιο χωρίς ποτέ να ζητήσει τας πρωτοκαθεδρίας έντε συναγωγές κατά τον Ευαγγελικό λόγο. Υποχώροντας πολλές φορές πίσω, τα χάνει άλλα. Που είτε έκλαιγε ότι περισσότερο από εκείνον θα προσέφερε, είτε είναι αμήνυε που πίνει να δοθεί το Ευαγγελίο του Χριστού. Αφού κατά την εκκλησιαστική παράδοση, αλλά και την πρακτική της ζωής μας, ο νικητής πάντοτε είναι εκείνος που υποχωρεί πρώτος. Το έκρινα γιατί υπήρξε άνθρωπος εραστής του κάλους και το κάλος είναι έργο του Θεού ο οποίος επίησε τα πάντα καλά λία, όμορφα και αυτό μεταξύ πολλών άλλων φαίνεται ακόμα στα επανάγνωστα και ευπρεπή γράμματα τα οποία χειρογράφος καταχωρήσει επάνω στις ρέπους των βιβλίων ή των επιστολών του. Θα μπορούσα να πω ακόμα για την ευγένειά του, την πίστη του, την ευπρεπή οικογενειακή του παρουσία, αλλά θα ήθελα να τελειώσω με το σπουδαιότερο και για εκείνον και για μένα και ίσως και για όλους μας. Πολλές φορές στην επιθυμία του Επισκόπου να αντιμετωπίσει τον εχθρό του καλού που είναι το άριστο μπορεί να ελέγχεται και την πατρική επιταγή του προεστώτος της Θείας Λειτουργίας. Και την ελέγχεται πάντοτε
καρδίας και με υπακοή, την οποία διέκρινε ο χωρεστός της ευχαριστιακής συνάξεως από την πρώτη στιγμή. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα, τις ελάχιστες φορές που έχει συμβεί αυτό, εν εκκλησία, υπέρ την εκκλησία, να του ζητήσω συγγνώμη. Το μεγαλείο ενός ποιμνίου είναι να υπακούει στον ποιμένο, και το μεγαλείο ενός ποιμένους να ζητεί εν εκκλησία συγγνώμη από το ποιμνιό του. Με αυτό το μεγαλείο χτίζεται η εκκλησία. Όλα τα άλλα είναι οθνία του εκκλησιαστικού ύφους της παραδόσεως. Με αυτές τις σκέψεις, με απέραντη την πατρική αγάπη στην καρδιά μου για το πρόσωπο του συνωνύμου του Θεοπάτωρος και συνεπονύμου του αμαράντου αρχιετύπου της κυρίας Θεοτόκου, θα ήθελα να παρακαλέσω τον μουσικολογιότατο πρωτοψάλτη του ιστορικού και μαρτυρικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Φρουρίου Πόλεως Κύριου, κύριον Ιωακήμ Ρωδινών, να επιφυλάξει στην ταπεινότητά μου τον άμπουσο της Επισκόπης, να είμαι εγώ εκείνος που ο Θεός επέλεξε για να του επιδώσω εκείνο το οποίο πιστεύω πολύ θα ήθελα να του επιδώσω με τα χωρικά μου χέρια, με τα πίθυνα χέρια μου και με την βεβαιότητα ότι είναι